footstep along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Καλά να είμαστε, καλή χρονιά και σήμερα είσαι υπέροχος σε Sex Pistols. Ευχαριστώ. Οι νομίζουν ότι είναι Frank Sinatra, αλλά δεν είναι Frank Sinatra, είναι Sex Pistols. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι το γούρι μου. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει τόσο καλή άβρα που θα μπορούσε να είναι το γούρι ολονών. Πέρυσι ξεκίνησα με τον ίδιο, οπότε πρωτοτυπώ και ξαναξεκινάω πάλι με τον ίδιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τόσο πολύ γούρι που φέρνει γούρι και στον εαυτό του. Φαίνει γούρι και στη γυναίκα του. Έκανε ένα γιο πριν από λίγες μέρες, 15-20 μέρες, πώς ήταν. Αυτό σημαίνει ότι έκανε εγγένεια με τη γυναίκα του τον Ιανουάριο. Κυρίες και κύριοι, ο μεγαλύτερος Έλληνας στάρ, ο Σάκης Ρουβάς. Ναι, κορίτσια μου, ο Σάκης Ρουβάς. Οι γυναίκες είναι τρελές. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Καλώς ήρθες και πάλι. Πολύ χαίρομαι, ως γούρι σου. Μεγάλο γούρι. Εγώ πιστεύω ότι σου λέω, είπα, είναι γούρι και στη γυναίκα σου γούρι δεν έφερες. Ψέματα λέω. Στον εαυτό μου πιο πολύ. Έκανες το γιο. Έκανα το γιο. Μπράβο, ρε. Το παίκτηκες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο για εμάς τους άντρες. Όλοι οι άλλοι λένε, ξέρω εγώ, θα κάνει το γιο, θα κάνει το γιο για τις γυναίκες. Οκ, δεν τρέχει τίποτα να κάνουν κόρη, γιο. Έχεις καμιά διαφορά? Το κορίτσι ήταν η πρώτη μου φορά. Διαπίστωσα ένα τεράστιο έρωτα. Τον ξέρω. Που μπήκε ξαφνικά στη ζωή μου. Με το γιο νομίζω η σχέση μου θα εξελιχθεί στην διάρκεια. Έχω ήδη αρχίσει να σκέφτομαι ότι θα πηγαίνουμε να παίζουμε μπάλα μαζί. Διάφορα τέτοια, αθλητικά, θα κάνουμε βουτιές μαζί και τέτοια και... Ναι, κατάλαβα. Όχι. Πάλι ξύλο το πας από τη γυναίκα σου, διότι άμα το παίρνεις να κυνηγάς κάτω, να το βγάλεις σκούμπα από μικρό παιδί να κάνει... Δεν πρέπει να μάθει. Να του βάλεις να κάνει κανένα κάιτ από μικρό παιδί, θα σε κυνηγάει η άλλη με το ρόπολο από πίσω με το τηγάνι. Με την πιτσιρίκα πότε άρχισες να τη βρίσκεις, σε πόσο καιρό δηλαδή? Οκ, στην αρχή γεννιέται... Κοίταξε, με την πιτσιρίκα από την αρχή, γιατί ό,τι και αν έκανε, το θεωρούσα συγκλονιστικό. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή. Και προφανώς μόνο το δικό σου παιδί τα κάνει αυτά. Όχι, τα άλλα παιδιά εννοείται, δεν κάνουν το ίδιο. Δεν ξέρω αν το είπα πέρσι. Όχι. Αλλά ήταν 2 μηνών η Αναστασία και μου χαμογελούσε. Και το έλεγα στον κόσμο και μου λένε, μα είσαι τρελός. Τα παιδιά δεν χαμογελάνε. Δεν χαμογελάνε 2 μηνών. Λέω, δεν ξέρω τι κάνω τα δικά σας. Το δικό μου. Σήμερα το βράδυ, πάντως, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, υποδέχτηκα το Σάκη με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ήμουν στο καμαρίνι του, τον περίμενα για να τον υποδεχθώ με ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπο. Θέλετε να τον δείτε? Πάμε. Και έλεγα ότι έχουν παγώσει.
εκεί. Δίθηκα γορίλας, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε από την απόσταση που είστε. Δίθηκα γορίλας και του όρμηξα και τρόμαξε ο άνθρωπος και το έκανε επίτηδες γιατί μου έλεγε ο Ζάκης, δεν τρομάζω. Μου την έχουν πέσει τόσες φορές. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από πίσω, μία από μπρος. Γορίλας, ομολογώ το κουμπί. Γορίλας την έπεσε. Αυτή την φορά. Γυναίκες την πέφτανε, τι να φοβηθείς, κατάλαβες. Δεν μου λες, ο γιος σου πιστεύεις ότι στα 4-5 θα παίζει μπάλα, στα 7 θα είναι genius στο σχολείο. Νομίζω, εννοείται αυτό. Δεν... Εννοείται. Στα 25 τι να είναι, ρε παιδάκι μου, παίχτης του NBA, ποδοσφαιριστής κάπου, επιστήμονας, Σάκης. Δεν είναι τραγουδάει, να είναι στάρ, να είναι αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά σου πω. Μεταξύ μας τώρα θα σε κράξω όμως. Εννοείται, παιδί μου. Όχι, θα σου πω ψέματα. Δεν γίνεται δύο άνθρωποι να γίνουν το ίδιο πράγμα. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο καλύτερο, πολύ 100 φορές ίσως από Σάκης ή χειρότερο ή οτιδήποτε. Αλλά Σάκης, όπως Πέτρος, δεν μπορεί να γίνει κάποιος. Ο Μάξ δεν μπορεί να γίνει Πέτρος. Έχουμε στις... Ο Μάξ είναι φυσιογνωμία καλύτερο. Καλύτερος από το δικό σου, μου λέει μαλακίες. Συνήθως οι πατεράδες όταν γεννιέται ένας γιος, βγαίνουν την άλλη μέρα και λένε ο γιος μου, δεν ξέρω τι, αλλά αν μη τι άλλο, έχει προσόντα. Θα σου είμαι τελείως ειλικρινής ναι, αυτό το με τα συγχωρήσεις ναι, δηλαδή. Ναι. Όχι, θα σου πω. Μόλις τον είδα, αφού τελειώσαμε τα πρώτα θέματα εκεί και συνάντησα την Κάτια ήσυχα, τη ρωτάω, δεν μου λες ρε μωρό μου, είναι σίγουρα δικό μου το παιδί. Ναι. Μα, τι εννοεί, της λέω, τέτοιο πράγμα δεν... Δεν έχω εγώ. Χειροκροτήστε άλλη μια φορά για την τιμιότητα, για την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να δείξω κάτι το οποίο θα το στείλω στο γιο σου όταν γίνει 12. Τέλεια. Θα του δείξω πώς ήταν ο πατέρας του, ναι. Μικρότερος, όταν το γνώρισα εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια. Και θα γελάω από τώρα. Τι θα του δείξεις. Πώς ήσουν εσύ τότε, οκ. Okay. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Τα έκανα πάρα πολύ γρήγορα, σε βλέπω, σκέφτεσαι πολύ. Αλλά μετά το break, θα μου πεις τι είδες και πώς σχολιάζεις τον εαυτό σου τότε. Ειδικά με αυτό το. Αυτό μου άρεσε πολύ. Δεν έχεις δείξει τα καλύτερα όμως. Δεν φταίω εγώ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Είμαστε και πάλι στο βράδυ και είμαστε μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Σάκη, να σε δούμε πάλι αυτά που είδαμε γρήγορα προηγουμένως. Για πες, Σάκη μου, αυτό με το μαλάκι, αυτό το... Ποιο από όλα το, το κάτω αριστερά. Τον Νταρτανιάν, κάτω δεξιά, ο Νταρτανιάν. Μία-μία. Πάμε μία-μία. Κοίταξε. Και αντιγλυκός που είσαι. Κοίταξε. Ο Κουρκούλης είσαι. Άκουε. Είναι ο Κουρκούλης τώρα. Εδώ είμαι ακόμα μωράκι, μωρά, 18 χρονών. 9 χρονών. Έχω baby fat, τα μαγουλάκια τα ξέρεις. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ ποιος είναι, ρε Σάκη. Εντάξει, να σου πω.
Με τον αέρα να φυσάει. Εδώ μεγάλωσε λίγο. Ο Billy Boy είσαι. Δεν είμαι σίγουρος αν μοιάζω με τον Billy Boy ή με τον Ψινάκη εδώ πέρα. Το Ψινάκη αυτό, ο Ψινάκης κάνει τον Billy Boy. Πάμε παρακάτω. εδώ είναι χέσαι μέσα. Εδώ το έχω, εντάξει. Τι το έχεις. Νταρτανιάν. Θα το δείξει το γιο σου εδώ. Ναι, μπορεί, εντάξει. Ναι, μπορεί, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εδώ από κάτω, από τη φούστα, φοράς κάτι ή είναι όπως οι Άραβες, παίξε ελεύθερα. Δεν το βλέπεις, κρέμεται και κάτι δεν κρέμεται και από κάτω. Κάτι μου φαίνεται και κάτι κρέμεται. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Το κεφάλι της κυρίας ήταν μπροστά. Σιγά μην το έχεις και τόσο μεγάλο. Πού να δεις το γιού μου. Ανακόντα είσαι. Πού να δεις το γιού μου. Με τη φουστίτσα πώς αισθανόσουνα. Δεν την είδα ποτέ σαν φούστα, να σου πω. Στην πραγματικότητα από μέσα έχει παντελόνι. Δηλαδή, φούστα πες την, αλλά δεν με πείραξε ποτέ. Γιατί την είχα δει πολύ σαμουράι τότε, καταλαβαίνεις. Ναι. Και δεν με ενοχλήσει, μ' άρεσε πολύ. Δεν φοβήθηκες με σε πούνε τίποτα γκαίο τέτοιο. Γιατί αυτά, γι' αυτό. Τους Σκοτσέζους θα τους πούνε δηλαδή. Φοράνε και μίνι. Και μίνι φούστα. Δεν κατάλαβα. Γιατί τους ολιάδες μας. Οι ολιάδες πιο πολύ μίνι. Έχουν και μάξι για το χειμώνα. Έχουν και μάξι. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι ο Σάκης Ρουβάς μετά από όλα αυτά όχι μόνο έμαθε να ντύνεται, αλλά να ντύνει και άλλους. Δηλαδή αυτό, κοίταξε, μια χαρά δεν είναι σήμερα. Για κοιτάξτε τον. Κάτσε κάτω. Όλο δείχνεσαι εδώ. Κάτσε κάτω. Εμείς δεν υπάρχουμε δηλαδή. Και αυτό δικό μου είναι, κορίτσια. Λοιπόν, δεν μου λες είδες τη σημαία που κράταγες προηγουμένως. Την είδες. Εκεί στην Eurovision. Ναι. Τη σημαία σήμερα θα την κράταγες έτσι με τον ίδιο τρόπο. Τη σημαία, ναι, θα την κράταγα. Οι πιτσιρικάδες τους είδες στην παρέλαση, τι κάνανε. Που γυρίσει και κάνει ο άλλος παρενάχης. Ναι. Πέντε. Πέντε. Πώς σου φάνηκε. Αλήθεια. Εγώ δεν θα πήγαινα καθόλου. Δηλαδή, αν ήσουν παιδί, δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε στην παρέλαση, ναι. Okay. Το να μου τζώσει κάποιον είναι μια πολιτική πράξη, ας πούμε, είναι μια αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει. 16χρονο είναι, έτσι. Εντάξει, okay. Οι καθηγητές λέγανε ότι να του ρίξουν αποβολή ή όχι. Όχι. Εγώ δεν θα του ρίχνα, ας πούμε. Και αν το έκανε η κόρη σου, τι θα της έλεγες το βράδυ. Θα της έλεγα ότι αν δεν συμφωνείς, τέλος πάντων, με αυτό που συμβαίνει, ναι, και θες κάτι να αλλάξεις, πρέπει να κάνεις κάτι πιο ουσιαστικό και πιο δραστικό. Αυτή τη βία απέναντι στον πολιτικό που τρίξει γιαούρτι από τον κράξει μέσα στον κινηματογράφο που θα κάνει το ένα το άλλο, το δέχεσαι ή πιστεύεις ότι είναι πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα κατανοητό. Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι βία και οργή. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό οδηγεί κάπου. Αυτό είναι το πρώτο συνέστημα που σου έρχεται. Και εγώ πολλές φορές εκνευρίζομαι. Από εκεί πέρα όμως τι γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς. Μόνο δηλαδή αν σκεφτούμε διαφορετικά και φιλοσοφήσουμε όλα τα πράγματα διαφορετικά, μπορούμε να πάμε κάπου αλλού από αυτό που είμαστε ήδη. Γιατί η βία δεν βγάζει και ιστορικά δεν μας έχει οδηγήσει. Όποτε έγινε βία, λέει, μετά ακολούθησαν πάρα πολύ άσχημα γεγονότα. Χειρότερη βία. Πάρα πολύ βαριά. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η Ελλάδα σ' αρέσει ή θα ήθελες τα παιδιά σου υπό άλλες συνθήκες, αν εσύ μπορούσες να μεγαλώσουν σε άλλη χώρα. Η Ελλάδα είναι συγκλονιστική χώρα. Σήμερα. Σήμερα. Περνάει μία απίστευτη παρακμή. Θα ήθελες να είσαι εδώ ή θα ήθελες να πας στο Λος Άντζελες που ήσουν από τα παιδιά σου ή κάπου αλλού. Δεν θα ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, όχι. Θα ήθελα αυτός ο τόπος να γίνει πιο. Να γίνει αυτό που του αξίζει βασικά. Και όχι να γίνει γιατί ο τόπος είναι αυτό που του αξίζει. Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε στον τόπο όπως του αξίζει. Μόνο οι πολιτικοί ή και εμείς οι πολίτες. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους εαυτούς μας. Okay. Είναι αυτό που έλεγε ο Κέννεντι, δηλαδή πριν ρωτήσει τι κάνει η χώρα σου για σένα, κοίτα τι κάνει για τη χώρα σου. Κοίτα τι κάνει εσύ για τον εαυτό σου. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αν κλέψει, ναι, πάρει πίσω να πα και φυλάκι. Mm. Πού είναι δηλαδή η δημιουργικότητα του Έλληνα. Σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω. Καταλάβει. Περάσαμε μια περίοδο από το 80 και μετά που όλοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε. Το ξέρει εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνω δημόσιο υπάλληλο. Θα προσπαθούσα να το αποφύγω αυτό το πράγμα. Τότε όλοι θέλανε να το κάνουν αυτό. Ακόμα θέλουν. Και μπορεί και ακόμα να θέλουν. Όταν γίνονται αιτήσεις. Και ο λόγος είναι γιατί στερεί οποιαδήποτε μορφή δημιουργικότητας στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όλα
και η πρόοδος και όλα και η εξέλιξη και η ανάπτυξη και όλα αυτά πρέπει να έρθουν μέσα από τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, του πνεύματός του κτλ. Έχω αυτή την αίσθηση, σε ξέρω τόσα χρόνια, ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας σου. Ειλικρινά το πιστεύω. Εκείνο που θέλω να πω είναι, αισθάνεσαι, βλέποντας τι γίνεται γύρω-γύρω, ενοχές, ότι εσύ είσαι καλά οικονομικά και γύρω τα πράγματα δεν είναι έτσι? Όχι. Γιατί? Όχι, δεν αισθάνομαι καμένα, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ. Δουλεύω 20 χρόνια κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνω. Δεν είχα καμία σχέση όταν ξεκίνησα με αυτό που, με το πώς είμαι σήμερα. Προέρχομαι από μια πολύ φτωχή οικογένεια, όπου οι γονείς μου έχουν χωρίσει από τα 12 μου χρόνια και έπρεπε να μεγαλώσουν και τα δύο αδέλφια μου. Μαζί με τη μητέρα μου, εκείνη δούλευε μέχρι αργά, το σπίτι έπρεπε να το φροντίσει. Από πλυντήρια σε ξενοδοχεία, φασίνες, τα πάντα. Ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει με τον υδρότα μου. Okay. Αλλά εκτός από αυτό, θέλω να ξέρεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μου δεν με αφήνει αδιάφορο. Με επηρεάζει απόλυτα. Όταν σε ένα σπίτι μέσα υπάρχουν δυστυχισμένοι άνθρωποι, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι, αυτό είναι το σπίτι μας, έτσι. Δεν είναι η Ελλάδα, είναι το σπίτι μας. Όταν λοιπόν βλέπεις δίπλα σου δυστυχισμένους ανθρώπους, αυτό σε επηρεάζει άμεσα. Δεν μπορείς δηλαδή να ευχαριστηθείς αυτό που έχεις καταφέρει για τον εαυτό σου. Έχεις περάσει δυστυχισμένα μικρός? Πολύ. Πολύ. Και πολλές στιγμές ζωή μου. Δηλαδή το χειρότερο που ζούσατε, αν μιλήσουμε με κριτήρια φτώχειας, τι ήταν σπίτι σου? Που θα μπορούσε να τα ξαναδείς τώρα σε άλλες οικογένειες. Ήμασταν 5 άτομα σε ένα δωμάτιο, το οποίο έσταζε από παντού. Όπως είναι Πακιστάνι τώρα. Με τσιμέντο κάτω, με νερά, χωρίς θέρμανση. Εντάξει. Αλλά ξέρεις να σου πω κάτι, Πέτρο. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Εννοείται. Δεν φοβάμαι δηλαδή. Η μάνα μου δούλευε πάρα πολλές ώρες για να έχουμε να τρώμε όλοι. Λοιπόν, και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς πήγαινε και δούλευα και πήγαινε στο νοικοκυριακό σχολείο. Άμα θέλεις να δουλέψεις, πιστεύω ότι μπορείς να δουλέψεις. Και όταν δεν μπορείς να δουλέψεις, θα βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει. Και τότε θα βρεις λύσεις. Δυστυχώς αυτό που έχει συμβεί, νομίζω ότι έχουμε ευνοχή στο μυαλό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε έτοιμα. Τα θέλουμε όλα έτοιμα, ίσως. Έχεις κόψει μαλακισμένες δαπάνες που έκανες στο παρελθόν? Ναι. Ας πούμε. Ίσως ψώνιζα πιο πολλά ρούχα και πιο ακριβά, πολύ ακριβά ρούχα κτλ. Το οποίο πια δεν το κάνω γιατί κάρχασα τα δικά μου ρούχα. Είναι και εκτός μόδας. Και φτιάχνω και τα δικά μου ρούχα. Και τα φτιάχνω και όπως θέλω και είναι και πολύ φθηνά και γουστάρω. Έχεις κάνει μια δήλωση η οποία μου έχει μείνει. Έχεις πει ότι σου αρέσουν και οι πενιντάρες. Είσαι κουκουρούκο, δηλαδή. Νομίζω ότι οι γυναίκες μπορεί να είναι εγωιτευτικές. Σε όλες τις ηλικίες. Εγώ θα βάλω εδώ πέρα λοιπόν, να μου πεις. Για πες. Για βάλω. Μια πενιντάρα, από αυτές, θα μπορούσε να πας. Με ποια θα μπορούσα να πάω? Θα μπορούσε να πας. Θεά. Μαντόνα. Ναι, βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία. Τι γκουτούπονες. Ναι. Ευχαριστώ σε. Πολύ. Είδες και αρετούς άριστες. Τελευταία. Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτή η γυναίκα είναι τόσο, έχει τόσο πολύ προσωπικότητα. Ή τόσο δυναμισμό που... Θα το λέμε και όλο σπίτι, ξέρουμε τη Μαντόνα. Θα το πω και σε όλους μου τους φίλους, ναι. Πάμε παρακάτω. Μία άλλη, λίγο μεγαλύτερη. Μέρι Στριπ. Θεά. Αν καθόμουν σε ένα δωμάτιο μόνος μου με Μέρι Στριπ. Ναι, ναι, καλά κάνει. Μπράβο. Αν καθόμουν σε ένα δωμάτιο με Μέρι Στριπ και μιλάγαμε, στο τέλος μπορεί να ήμουν τόσο ερωτευμένος μαζί της, που θα κάνω τη μουσική. Γιατί είναι ταλεντάρα. Γιατί πιστεύω ότι είναι. Ναι, μαγευτική είναι. Okay. Πάμε παρακάτω. Πες ότι είναι Sharon Stone, 50. Εντάξει, αυτή είναι... Εύκολα φωνάζω όπου γίνεται πάλι κάποιο. Πολύ ωραία γυναίκα και επίσης έχει... Και αλλάζει ωραία γόνατα όταν κάθεται, έτσι, στα ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έχει και εξελιχθεί πάρα πολύ και ωραία. Και εδώ μέσα είμαστε. Μέσα είμαστε. Μια χαρά. Άντε να απορρίψει καμία. Αυτή είναι η άλλη που παίζει, ξέρεις πού. Sex and the City. Αυτή μου άρεσε. Η Kim Cattrall. Θυμάσαι ποια είναι αυτή που δεν αφήνει κανέναν όρθιο, που τους παίρνει όλους. Η γνωστή Σαμάνθα που δεν τους φυστικώνει όλους. Όχι, Δεν μ' άρεσε καθόλου. Όχι, κούκου. Στο τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω για λόγους εθνικούς. Επειδή είσαι ωραίο παλικάρι, εγώ το δέχομαι.
Είναι μια γυναίκα και αυτή στην ίδια ηλικία με τις άλλες. Ναι. Και θα ήθελα να μάθω εάν μπορείς να βοηθήσεις το έθνος, το λαό και το χρέος και να πηδήξεις την Άγγελα Μέρκελ. Θα το ξέρει όλος την Άγγελα. Την πήρε ήδη. Ήδη, σπίτι του. Θα το πούμε όμως, δεν το κρύψεις. Γιατί δεν της έπεσε να μου βάλει μια... Γιατί δεν της έπεσε να μου βάλει μια υπογραφή. Μια αφιέρωση από κάτω. Στο Σάκη Γουθλάδ. Ναι. Που έκανε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να τρέμει και τέτοια. Το δικό σου, το δικό της. Το δικό της, το δικό μου. Ναι. Μπορεί να σου δώσουμε μια άλλη βοηθό να σε ετοιμάσει και να μπουντάρεις. Λοιπόν, για το έθνος θα το έκανες. Για το έθνος, τα πάντα. Τα πάντα θα έκανες. Ευχαριστούμε. Εγώ το ήξερα, εγώ σας το έλεγα ότι ο Σάκης είναι πολύ καλό παιδί και είστε λυσάρες και το μόνο που θέλετε να τον δαγκώσετε. Γιατί αποκαλείς τα κορίτσια μου λυσάρες. Λυσάρες. Καταρχάς. Ναι. Δεν ξέρω αν πήγα, θα σας πω εγώ. Πάω στο αρένα, άστε δεν τώρα μιλάς. Θέλω να σε ότι με έχουν δαγκώσει πολλές από αυτές και δεν έχω πάθει ποτέ λύσα. Δεν έχεις πάθει ποτέ. Λοιπόν, πάμε χαρούμενοι. Στο αρένα την Παρασκευή που άνοιγε ο Σάκης, αφού άνοιγε ο Σάκης, θα μην πάμε, τον αγαπάμε το Σάκη, πρέπει να πάμε στο Σάκη. Αρέσκει στις γυναίκες μας ο Σάκης. Λοιπόν, και λέμε να πάμε στο Σάκη. Πάμε στο Σάκη, καθόμαστε, βγαίνει Φορέιρα, βγαίνει όνειρά μας, ήταν όλα μια χαρά. Βγαίνει ξαφνικά το νούμερο, ας πούμε, φεύγει μία με τις μπάντες. Ορμάει απάνω, πατάει απάνω μου, πάτησε απάνω μου κανονικά. Πατάει το ένα εδώ, πατάει το άλλο εκεί και ανεβαίνει απάνω. Αρχίζει να τον κυνηγάει πάνω στην πίστα. Τρέχουν δύο να τη μαζέψουν, τον αρπάζει και πώς γυρίζει, πάει να τον μουντάρει στο στόμα. Έρχεται μία άλλη, μπάνει για πολύ, ξαναμουντάρει και αρχίζουν να μουντάρουν η μία μετά την άλλη. Αυτό το πράγμα, πώς το αντέχεις, ρε αγόρι μου. Πού είναι η δυσκολία σε αυτό, δηλαδή. Δεν είναι λυσάρες. Τι θέλουν αυτές, γιατί σε κυνηγάνε το στόμα σου, στο στόμα. Το είδα. Ξέρω, έχεις την Κάτια, έχεις τα παιδιά σου, κατάλαβες. Είσαι ένας νοικοκύρης, οικογενειάρχης. Σοβαρός άνθρωπος, τι θέλουν. Μη μου κάνεις χαλάστρα. Θα μου πεις τι θέλουν. Μη μου κάνεις χαλάστρα. Τι θέλουν. Κανένας δεν ξέρω τους παντρεμένους. Να. Γιατί δεν παντρεύεις. Την παρακαλώ χρόνια τώρα, αλλά δεν θέλει. Άκου να δεις το παιχνίδι. Την παρακαλάει κορίτσια χρόνια να τον παντρευτεί και δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει, τι λέει. Δεν σε παίρνω. Πάρ το αγόρι μου επιτέλους εδώ πέρα να ησυχάσουμε. Αλλά είδα στις φωτογραφίες ότι έκανες κάτι πρόβες με σπαθιά. Βγήκε στην Αφίσα με σπαθιά και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Γύρισαμε ένα βιντεάκι. Ένα βιντεάκι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μονομαχία θα ήθελες να κάνουμε. Είσαι... Με σπαθιά. Ναι, το έχεις. Εγώ δεν ξέρω. Σε φοβάμαι έτσι που με κοιτάς τώρα. Δεν ξέρω. Σου παραπάνω δεν ξέρω. Επειδή έχεις κάνει πρόβα. Κάνεις. Παίζεις μια ξυφομαχία. Βασικά. Σε φοβάμαι πιο πολύ επειδή μου λες ότι δεν ξέρεις. Πάμε ποιος θα σφάξει τον άλλο. Είσαι. Είμαι. Είσαι. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε κάτω. Να ετοιμαστώ πρώτο. Όχι, εσύ τι. Να κάνω τι κάνεις. Όχι, τι να κάνεις. Μην βγάλεις κανένα ξύφος από εκεί. Αυτό λέω. Ξυφομαχία δεν είπες. Τι κοιτάς εδώ, θες να δεις. Θα θα βγάλεις από εκεί. Κάτι. Ξυφομαχία δεν είπες. Έχω ακούσει διάφορα για σένα ότι είναι σαν ξύφος όμως όχι. Εντάξει, ξυφομαχία. Το βγάζω λοιπόν. Γιατί πρέπει να φορέσω τη φόρμα της ξυφομαχίας, δεν είναι τίποτα άλλο, μην νομίζετε. Εσύ έχεις τίποτα να βγάλεις. Αν το βγάλω εγώ, δεν θα κάνω ξυφομαχία. Εγώ, κοιτάξτε, πολλά δεν γίνεται αλλιώς, μάλιστα. Εσύ θα βγάλεις τον μπουφάν, φοράς το κολλητό από κάτω. Οκ. Okay. Έχω σπαθιά. Φέρτα. Ένα χειροκρότημα για τα μπράτσα. Λοιπόν, δώσε. Βρήκα κάτι. Θα βάλω το σκούφο. Γιατί κάτι κάνεις, έχεις το σκούφο του Σάκη. Εδώ είναι ο σκούφος. Οκ. Okay. Βγάζουμε αυτό. Βγάζουμε αυτά. Να βάλω μπότες. Θα βάλεις και μπότες. Και αυτές που φοράς. Έπρεπε. Έλε, πούστη. Με λες και πούστη. Λοιπόν, το styling πώς σου φαίνεται. Τέλειο. Να το βγάλω. Να το βγάλω. Ας το ρε παιδί, το κάνω. Δεν κάνει... έχω μπράτσα σαν και σένα, τι να κάνω. Πάρτο. Γελάτε, ε. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Έλα. Τρία.
δύο, ένα, πάμε. Τώρα θα σου κόψω όλα τα χρέη. Μπράβο, κορίτσι μου. Τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Τρελαίνομαι κανονικότατα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι νεκρός παραλίγο. Δηλαδή, σώθηκα από τη μεγαλοψυχία του. Σάκη Ρουβά. The Warrior. The Underworld. Έχει χάρη που δεν παίζαμε μπουνιές. Λέγαμε προηγουμένως χαρούμενα πράγματα. Να πάμε λίγο στα πράγματα που συμβαίνουν. Όπως καταλαβαίνεις, η Ελλάδα ξαφνικά γκρεμίστηκε. Εσύ είσαι πιο πιτσιρικότερος. Δεν είσαι και μωρό. Το ψηλιαζόσουν πριν δύο χρόνια ότι μπορεί να καταντήσουμε έτσι. Ξεφτύλα των σκυλιών. Όχι. Πίστευα καλοπροαίρετα δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα κάνουν το καλύτερο μπορούν και ότι θα βγάλει κάπου αυτή η πίεση, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όχι. Πώς αισθάνεσαι εσύ που σε βλέπω παιδί με συνείδηση. Όταν βλέπεις πρώτο τραπέζι κάποιον να μολάει με τους ταυλάδες, τα κουλούρια που λένε, τα λουλούδια. Mm. Δεν μπορεί να μολάς κατοστάρικα έτσι για να περνάει η ώρα. Γιατί δεν μπορείς. Μες στην κρίση. Γιατί. Πλάκα μου κάνει. Όχι, καμία πλάκα. Άμα γιορτάζω κάτι, άμα παντρεύτηκα, άμα χώρισα, ακόμα καλύτερα. Δικά του είναι τα λεφτά, ό,τι θέλει να κάνει. Πρέπει να ενοχοποιήσουμε το τι κάνει και στον καθένα. Όχι, αλλά εμένα. Τι. Δηλαδή είναι εποχές που παραδείγματος χάρη δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω. Εύκολα με ό,τι αμάξι θες, με όποιο τρόπο θες. Δηλαδή, όταν υπάρχει γύρω-γύρω αυτή όλη η πίκρα, νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις μας πρέπει να είναι λίγο πιο συμμαζεμένες. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι συμμαζεμένες. Άμα αισθάνεσαι ότι θες να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις. Το πρόβλημα που έχω εγώ είναι ότι η κατάσταση μας αναγκάζει να μην μπορούμε να διασκεδάσουμε. Η κατάσταση μας κάνει να μην μπορούμε να πετάξουμε τα λουλούδια που λες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι όμως που δεν αισθάνονται έτσι και χαίρομαι που τους βλέπω. Χαίρομαι που τους βλέπω και μπορούν να... Είναι δαπάνιο όμως, δεν είναι θέμα χαράς μόνο. Ναι. Κοίταξε όμως, δεν τα παίρνει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είπα ότι τα παίρνει, δεν είπα σου πω ότι... Υπάρχει και μια πραγματικότητα έτσι μαύρη, ξέρεις, οι κάθε δουλειές δεν πουλάνε, δεν αγοράζει κανένας τίποτα. Μην μου τα λες, τα ξέρω πολύ καλά. Με φαντάζομαι. Τα ξέρω πολύ καλά. Φαντάζομαι. Η πραγματικότητα... Κάνεις και στη δουλειά του εμπορίου, ακριβώς. Η αλήθεια είναι όμως, Πέτρο, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι δαιμόνοι στο τέλος της ημέρας. Απλά δεν μαθαίνουμε εύκολα από ό,τι φαίνεται. Πίστευες ότι ποτέ ο Γιώργος Παπανδρέου θα τα πήγαινε τόσο άσχημα? Πιστεύω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος καταρχάς. Ξεκινάω από εκεί. Δεν είδα ποτέ να έχει τρομερό τσαγανό έτσι και τσαμπουκά και αυτό ότι θα πάρει το έθνος, θα είναι ο αρχηγός, ο μπροστάρης και θα πάει και θα μας καβάλει στα λόγια και θα διαπρέψουμε. Ποτέ δεν το πίστεψα αυτό. Δεν το βλέπα στο βλέμμα του, αλλά πίστευα ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος τεχνοκράτης, σπουδαγμένος και ότι με μία μέθοδο θα πήγαινε καλά. Όλε. Φάνηκε ότι δεν το έκανε αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα, δεν μου αρκεί όμως εμένα αυτό. Εγώ βλέπω, Πέτρο, όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα είναι πάρα πολύ άρρωστο. Είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί εκεί μέσα στη Βουλή,
θα έπρεπε να κάνουν τα δυνατά δυνατά, ενωμένοι, να βρουν μια λύση. Ενωμένοι. Να κάνουν μια κυβέρνηση. Ενωμένοι. Να δεν ξέρω. Συγγνώμη, Παπαδάκη, ναι. Ήθελα να κάνω μια κυβέρνηση ναι. Εθνική σωτηρία. Ναι. Φταίει ναι. Μόνο ο Παπαδρέου που ναι. Δεν έγινε, ή φταίει και ο Σαμαράς. Δεν ξέρω ποιο φταίει. Όποιο και. Πράγματι, άκουσα να σου πω. Ένα φταίει, ή φταίνε δύο ή τρεις. Θα σου πω. Όποιο από αυτού φταίει, για μένα έχει υπάρξει προδότη. Σε εκλογές θα ψηφίσει Σαμαρά. Όχι. 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 Παπαδρέου. Ούτε. Τσίπρα. Όχι. Παπαρίγα. Με τίποτα. Κρατζαφέρη. Όχι. Δε ασυχτήρα δεν υπάρχουν άλλοι. Θα σου πω όμως. Θα σου πω όμως. Θα ήθελα πάρα πολύ. Τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα. Και να πάνε μέσα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα όραμα. Δηλαδή σε 20 χρόνια από τώρα θέλω η Ελλάδα να είναι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Και πάμε συντεταγμένα προς αυτή την πορεία. Εδώ πέρα πάμε μία δεξιά, μία αριστερά, μία πάνω, μία κάτω, όπως λάχει. Σε οτιδήποτε προκύψει, αλλάζουμε πορεία και πλεύση. Εκείνο το οποίο είναι ότι εγώ σε ξέρω 20 χρόνια και βλέπω ότι σαν άνθρωπος έχεις οριμάσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι κάθεσαι και διαβάζεις όλη την ώρα εφημερίδες, ίντερνετ, όλα αυτά τα πράγματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ακόμα πιο χαρούμενος και περήφανος γιατί σε μεγαλώσαμε. Αλήθεια το λέω. Και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Και εγώ μεγάλωσα μαζί σας. Ναι, και αισθάνομαι με εμάς τους μεγάλους, το ξέρω. Το πούμε και μπαμπά σου. Που λένε τώρα. Αν έλεγες ότι κάτι σε σώζει τον ταούνιασμα αυτής της περίοδου. Μικρά πράγματα, καθημερινά πράγματα, στα οποία ο καθένας θα μπορούσε να στραφεί. Ποια είναι, η οικογένεια, είναι οι φίλοι, είναι. Τι είναι. Εγώ προσωπικά πάντα επιστρέφω μέσα στον εαυτό μου. Επιστρέφω στον εαυτό μου. Κοιτάω μέσα και προσπαθώ να κάνω την αυτοκριτική μου σε αυτό που κάνω κάθε μέρα. Αντλώ ενέργεια από πάρα πολύ όμορφα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Όπως τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, το περιβάλλον που έχω δημιουργήσει. Όνειρα που κάνω για το μέλλον. Έχεις καλυτερέψει από παλιά, είσαι καλύτερος άνθρωπος. Όχι, δεν είμαι καλύτερος άνθρωπος. Είμαι πιο συνειδητός. Άρα καλύτερος. Όχι καλύτερος. Πιο συνειδητός. Η Κάτια σε καλυτέρεψε. Η Κάτια με έκανε να δω μεγαλύτερο κομμάτι από τον εαυτό μου. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Έμαθα πολλά πράγματα μαζί με την Κάτια. Καλύτερος δεν έγινα. Απλώς ανακάλυψα πόσο κακός μπορώ να γίνω, αλλά και πόσο καλός μπορώ να υπάρξω άμα θέλω. Και είναι πλέον θέμα απόφασης. Πού επιλέγω να. Πώς θέλω να ζω. Αυτό, έτσι, αυτό κατάλαβα δηλαδή. Και πώς θα συνεχίσεις, ως καλός ή ως κακός. Ανακάλυψα ότι έχοντας καλοσύνη, έχοντας κατανόηση, έχοντας τέτοια πράγματα, πέρναγα καλύτερα από όταν. Θύμωνα πιο πολύ, τρελαινόμουνα, τα έπαιρνα, έβριζα, ξέρω εγώ, ή τσακωνόμουνα, ή πίεζα τον εαυτό μου περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν ή ό,τι άντεχα πολλές φορές. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Πιστεύω ότι, λοιπόν, χρειάζομαι μια ισορροπία. Σήμερα. Παρότι μιλάμε πολλές φορές, έμαθα πολλά παραπάνω από σένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες πάλι το ποδαρικό. Θέλω να σου ευχηθώ ο γιος σου να γίνει όλα όσα φαντάζεσαι, αλλά άστον και μη φαντάζεσαι τίποτα. Έτσι προσπαθώ να κάνω στο δικό μου, και εγώ θέλω όλα. Το προσπαθώ. Και να χαίρεσαι, και εγώ είμαι περήφανος για σένα που έκανες μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα τώρα, τα κοριτσάκια, τα αυτά, τι ρουβίτσες και τα άλλα, τα αφήνουμε σε δεύτερο πλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Get a lot of people like